Δεύτερος μου καλεσμένος σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης. Είναι αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα κυρίως, αλλά όχι μόνο, διευθυντής του Kappa News. Είναι από εκείνα τα site που αν θέλει κάποιος να έχει μια καλή γνώση των θεμάτων που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην δική μας περιοχή, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Κυπριακό και άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πάρα πολύ έγκυρα και πολύ πολύ κατατοπιστικά επίσης. Τον καλημερίζω, τον έχουμε τώρα στο τηλέφωνο μας. Καλημέρα κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα. Σήμερα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, ευχαριστώ. Πού σας πετυχαίνουμε, είστε στην Κρήτη, στα Χανιά, είστε εδώ, Αθήνα? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη χθες του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, στο Κάιρο. Υπήρξε και ακόμα φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον διαβάζοντας τον κυπριακό τύπο που είναι παραπονεμένος ως προς το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, το θέμα της διευθέτησης των ΑΟΣ. Η Αίγυπτος φάνηκε να θέλει να αναγνωρίσει ένα κομμάτι του οικοπαίδου 8 που είναι εκείνο που έχει καθορίσει, οριοθετήσει ή μάλλον καθορίσει η Τουρκία. Θέλετε να μας κατατοπίσετε πάνω σε αυτό το θέμα? Ναι. Και τι διορθώθηκε? Ναι. Πριν 20 μέρες περίπου, το Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου ανακοίνωσε την χωροθέτηση 10 περίπου νέων τεμαχίων στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ, μεταξύ των οποίων και ένα τεμάχιο το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα όρια και τελικά και πέρα λίγο από τα όρια της συμφωνίας την οποία είχε κλείσει η Αίγυπτος με την Ελλάδα πριν μερικούς μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η οριοθέτηση ουσιαστικά έδινε πάτημα στην Τουρκία σε σχέση με την οριοθέτηση που έχει κάνει με την Λιβύη. Και την ενημέρωση που έχει κάνει στα Ηνωμένα Έθνη το 2019. Υπήρξαν κάποιες ζητοκραυγές από την τουρκική κυβέρνηση, λέγοντας ότι να ορίστε, η Αίγυπτος αναγνωρίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, και υπήρξε σαφέστατα μία ενόχληση στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία προέβη αμέσως σε συνεννοήσεις με την κυβέρνηση Αιγύπτου. Μίλησε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, και ήρθε και αυτή η επίσκεψη του κυρίου Δένδια στο Κάιρο, όπου μετά από αρκετές ώρες διαβουλεύσεων βρέθηκε η χρυσή τομή και θα υπάρξει τροποποίηση. Τροποποίηση του χάρτη, ώστε να μην βάλει κατά της χωροθέτησης της κοινής της Ελλάδας και της Αιγύπτου στη συμφωνία μας. Υπήρξε και ένα θέμα σχετικά με τον EastMed, όπου υπήρξε μια συνεννόηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Λέγεται ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι Κύπροι γι' αυτόν. Οι Κύπροι επιθυμούσαν ο EastMed να περνάει και από την ΑΟΣ της Κύπρου, για να φτάνει στα δικά μας τα μέρη και από εδώ να διοχετεύεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φαίνεται πως εκεί πέρα επικρέμεται ένα ερωτηματικό. Μπορούμε να πούμε και δύο πράγματα γι' αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, η αρχική συμφωνία και χάραξη και το σχέδιο μέχρι στιγμής προέβλεπε ότι τα τεμάχια και τα όλη εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων από την Αίγυπτο και την Κύπρο και μελλοντικά ελπίζουμε και της Ελλάδας στην ΑΟΣ Ανατολικής Μεσογείου θα διοχετευόταν από έναν αγωγό ο οποίος θα ξεκινούσε νοτίως της Κύπρου και βορείως της Αιγύπτου και θα όδευε δυτικά διαμέσου της πλέον μετά της ελληνικής ΑΟΣ προς την Κρήτη και από εκεί και πέρα με νέους αγωγούς θα διοχετευόταν σε πελάτες κράτη της Ευρώπης. Αυτό ήταν πολύ ακριβό αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ακριβό και τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι τα βάθη μεγάλα. Ναι, ειδικά στην πατρίδα σας, στην Κρητική, το βάθος είναι κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω. Ακριβώς, αλλά κυρίως είναι το πλέον το γεωπολιτικό ζήτημα με τις ενέργειες της αυθαίρετες της Τουρκίας, η οποία χρησιμοποιεί και στρατιωτικά μέσα για να εμποδίσει αυτή την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων και πλέον φαίνεται ότι
κάποιοι από τους συνεργάτες μας, κάποια κράτη, ας πούμε η Αίγυπτος, αρχίζει να χάνει την υπομονή της, διότι πλέον η Αίγυπτος έχει ήδη, είναι έτοιμη να αρχίσει την εκμετάλλευση των δικών της πηγών. Έχει ένα μεγάλο κοίτασμα το ΖΟΡ. Το ΖΟΡ, μεγάλο κοίτασμα, και θέλει να φτάσει στους τελικούς καταναλωτές που θα είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Σαφέστατα παραμένει συνδεδεμένη στη συμφωνία βέβαια με την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά αρχίζουν και μπαίνουν πλέον στη συζήτηση και στο τραπέζι εναλλακτικές οδοί διευθέτησης του αγωγού που δεν θα περνάνε πλέον από την σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών αμφισβητούμενη ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θα περνάνε μέσα από το χερσαίο έδαφος της Αιγύπτου και θα φτάνουν στο απότατο δυτικό άκρο της Αιγύπτου και μετά με μια κάθετη χάραξη θα φτάνουν στην Κρήτη για να αποφευθεί αυτή η περίφημη περιοχή όπου η Τουρκία λειτουργεί ως ένας διεθνής παράγοντας αποσταθεροποίησης. Θα ξεκινάει όμως και θα παίρνει και από το Λεβιάθαν, που είναι το άλλο μεγάλο κοίτασμα των Ισραηλινών, δεν είναι? Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά αυτές οι διαρροές, ας το πούμε, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν η Κυπριακή κυβέρνηση γνώριζε ή οι πηγές της ελληνικής κυβέρνησης διέρεαν τις τελευταίες μέρες ότι υπήρχε ενημέρωση της Κυπριακής κυβέρνησης. Αλλά για μένα το κυριότερο δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι ότι όταν βλέπουμε πλέον να εμφανίζονται εναλλακτικά σενάρια, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χρόνος αρχίζει και χτυπά αντίστροφα για κάποιες λύσεις. Ναι, διότι αν τελικά δεν βρεθεί διευθέτηση, ας πούμε, φιλική ή διαιτητική μέσω Διεθνούς Δικαστηρίου με την Τουρκία, η παραγωγή των υδρογονανθράκων, που είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, θα αναζητήσουν αναγκαστικά κάποιες εναλλακτικές οδούς για να στείλουν τα προϊόντα τους στους τελικούς πελάτες. Είτε αυτό θα είναι με εναλλακτική χάραξη του αγωγού, είτε θα είναι μέσω υγροποίησης, ναι, το LNG. Μεταφοράς με LNG και μεταφοράς μέσω πλοίων. Πόσο γερό είναι το χαρτί του φυσικού αερίου τώρα με την ανέλυξη, την ενδυνάμωση των άλλων πηγών φυσικής ενέργειας? Κοιτάξτε, όσο οδεύουμε προς την προς τον πράσινη συμφωνία και όσο η πράσινη συμφωνία η ευρωπαϊκή προχωρά και φαίνεται ότι προχωρά πολύ δυναμικά και υπάρχουν πλέον συζητήσεις να έρθουν οι στόχοι ακόμη πιο νωρίς από το 2050, πλέον τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ. Επίσης μεγάλο ρόλο θα παίζει και η τιμή του πετρελαίου που συνοδεύει και την τιμή του φυσικού αερίου. Πλέον δεν είναι τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία με αυτά που μιλούσαμε πριν την πανδημία. Όντως. Διότι πλέον υπάρχει μία μείωση της κατανάλωσης και όλοι οι αναλυτές θεωρούν ότι η κατανάλωση σε στερεά καύσιμα θα είναι μικρότερη τις επόμενες δεκαετίες. Άρα είναι πολύ μικρό πλέον το περιθώριο. Αν υπάρχει ευκαιρία θα είναι τα αμέσως επόμενα λίγα χρόνια. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι σε 10 χρόνια μπορεί να ξεκινήσει εργασίες αυτό το έργο. Είναι, πιστεύω, μια υπόθεση που μπαίνουν ενός ή δύο-τριών επομένων ετών το πολύ. Άρα αναρωτιέται κανείς αν αξίζει το έξοδο, και δεν ξέρω και ποιοι είναι που το επομίζονται. Το επομίζονται τα κράτη μαζί με τις εταιρείες που ήδη έχουν πάρει συμβόλαια στα συγκεκριμένα οικόπεδα ή είναι εξ ολοκλήρου των κρατών? Θα έλεγα ότι θα είναι μια κοινή επένδυση, αλλά όσο περνάει ο καιρός, μεγαλύτερο μέρος για να γίνει η εφικτή κατασκευή θα επομιστούν τα κράτη, άρα και οι φορολογούμενοι, διότι είναι σαφές ότι μόνο από εμπορικής απόψεως αυτό το μεγάλο ενεργειακό project δεν μπορεί να σταθεί μόνο με ιδιωτικά κεφάλαια. Χρειάζεται και ενίσχυση κρατική, και εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα, διότι υπάρχουν κάποιες υπόνοιες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και τόσο θερμή στο να στηρίξει αυτόν τον αγωγό. Η τελευταία μου ερώτηση, και πάμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για να την συνδέσω με το Κυπριακό. Το Κυπριακό οδεύει προς μια νέα πενταμερή, είναι άτυπη συνδιάσκεψη, θα γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα στον Απρίλιο στη Γενέβη. Η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η κυρία Λουτ, είναι στη Λευκωσία, είδε και τους δύο ηγέτες, προσπάθησε να πετύχει μια κοινή συνάντησή τους,
επίσης και με τη διαπραγματευτική ομάδα του καθενός, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Η τουρκική, η τουρκοκυπριακή πλευρά επιμένει στο να είναι παράλληλη η μονόλογη τροποντινά μέχρι να πάμε στην Γενέβη. Αυτό είναι το ένα στοιχείο, αλλά το καινούριο που θέλω να σχολιάσετε και είστε γνώστης αυτού, είναι η εμπλοκή από τη δική μας τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήδη έχει βάλει μία στάμπα στην οποιαδήποτε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται καμία λύση η οποία θα αναστατώσει ή θα προκαλέσει δυσκολίες στην λειτουργία της Ένωσης, εννοώντας προφανώς ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί λύση δύο ξεχωριστών κρατών. Ακριβώς έτσι είναι. Το είδαμε ξεκάθαρα στην πρόσφατη επίσκεψη του ΙΠΑ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Μπορέλ, στην Κύπρο. Και υπάρχει παράλληλα αυτή τη στιγμή ένα άλλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται Βόρεια Ιρλανδία, mm-hmm. σχέση με τον Brexit. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ σοβαρή διένεξη με τη Βρετανία για το πώς θα διευθετείται το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας μέσω της Βόρειας Ιρλανδίας. Λύσεις τύπου δύο κρατών ή ακόμα και η συνομοσπονδία είναι εξαιρετικά προβληματική σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις που θα υπάρχουν μετά την επόμενη ημέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει περίεργες λύσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ακριβώς. Άρα δεν είναι μόνο το πολιτικό ζήτημα που όντως υπάρχει. Υπάρχει πολιτική βούληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ενιαία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Όμως υπάρχει και τεράστια ας πούμε άρνηση στο να βρεθούν λύσεις περίεργες ή ειδικές λύσεις οι οποίες δεν θα συνάδουν και με την έννοια της ενιαίας αγοράς. Ένα περίεργο πείραμα που έγινε αυτόν τον καιρό και επαληθεύει αυτό που λέτε είναι ότι ο Τατάρ, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, απέτησε τα εμβόλια που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνα που αντιστοιχούν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα να αποστέλλονται κατευθείαν στον Βορρά, όχι να περνάνε μέσα από την νόμιμη κυβέρνηση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως απάντησε όχι, αυτό δεν γίνεται. Θέλουμε να βοηθήσουμε να πάρουν όσοι είναι Κύπροι υπήκοοι από τους Τουρκοκύπριους τα εμβόλια, αλλά θα τα πάρετε από αεροπλάνο το οποίο θα προσγειωθεί στη Λάρνακα. Ακριβώς. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι δεν μπορεί να δεχτεί μία μαύρη τρύπα θεσμική μέσα στην επικράτεια των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα. Διότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πεδίο μέχρι και επίσημου λαθρεμπορίου ή αθέμητου ανταγωνισμού εμπορίου. Φανταστείτε να έχει δυνατότητα το υποτιθέμενο κρατήδιο της Βόρειας Κύπρου να μπορεί να έχει ελεύθερο εμπόριο με όλα τα κράτη παγκοσμίως με τα οποία έχει συνάψει εμπορικές σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν ένας απίστευτος αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος δεν θα έπληκε μόνο την ελληνοκυπριακή κοινότητα, ας πούμε, θα έπληκε το σύνολο του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα ήταν ουσιαστικά μια κερκόπορτα για ένα μαύρο εμπόριο από εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη. Θα μπορούσα να συζητούσα πολύ ώρα. Ξέρετε ότι τα θέματα αυτά μας ενδιαφέρουν και τους δύο. Να είστε καλά και πολύ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του ΚΑΠΑ News.